τέλος του μήνα θα φορτωθούν στο TaxisNet τα ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων για το 2013. Πρόκειται για ένα ακόμα φορολογικό λογαριασμό που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι μαζί με τις δόσεις του φόρου εισοδήματος αλλά και του χαρατιού στα ακίνητα. Από φέτος ο τρόπος καταβολής των τελών κυκλοφορίας αλλάζει ριζικά, καθώς καταργείται η υποχρέωση προμήθειας του σχετικού σήματος. Τα τέλη θα εξοφλούνται όπως οποιαδήποτε άλλη φορολογική οφειλή και το μόνο αποδεικτικό της εξόφλησης θα είναι η απόδειξη πληρωμή τους στην τράπεζα και στα λιτά ή στην εφορία. Οι εισηγήσεις για την κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους δέχεται η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με δεδομένο ότι εξακολουθούν να δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, το Υπουργείο Οικονομικών στοχεύει στο να διατηρήσει τα τεκμήρια για τη φορολόγησή τους, όπως είναι τα ακίνητα, γεωταχή αυτοκίνητα, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων αλλά και άλλα. Ενώ υπάρχουν και εισηγήσεις για την περαιτέρω αυστηροποίησή τους. Παρά τη διαβεβαίωση ότι στις νέες διαπραγματεύσεις δεν τέθηκε θέμα νέας μείωσης του κατώτατου μισθού, έρχονται ουσιαστικές μειώσεις έμεσα, μέσω της κατάργησης των τριετιών όπως τις γνωρίζουμε σήμερα. Η διαβεβαίωση είναι ότι ο κατώτατος θα παραμείνει στα 586 ευρώ, ενώ από εκεί και πάνω όλα είναι ανοιχτά. Συζητείται η κατάργηση των τριετιών ή για την ακρίβεια η κατάργηση των σημερινών αυξήσεων με βάση τα χρόνια εργασίας που ενσωματώνονται αυτόματα στους μισθούς και που σήμερα φτάνουν και το 9%. Το βασικό σενάριο θέλει την αλλαγή της διάταξης που προβλέπει ποσοστιαία αύξηση με ποσοτική. Αύξηση για παράδειγμα 20 ευρώ για την πρώτη τριετία, 30 ευρώ για τη δεύτερη. Ξανά στο παιχνίδι ρίχνει το Υπουργείο Οικονομικών τις αποδείξεις σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη φοροδιαφυγή και να αυξήσει τις εισπράξεις του ΦΠΑ. Σύμφωνα με κυριακάτικο τύπο, εξετάζεται από το εισόδημα των φορολογουμένων να εκπίπτουν δαπάνες με αποδείξεις από συγκεκριμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που βρίσκονται ψηλά στη λίστα της φοροδιαφυγής. Η εφορία θα αναγνωρίζει και θα αφαιρεί το 100% από το φορολογητέο εισόδημα των φορολογουμένων τις αποδείξεις από υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κομμωτήρια, αισθητικούς, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, γιατρούς, δικηγόρους, συμβολιογράφους και άλλες κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών. Επίσης, στο μέτρο αυτό θα ενταχθούν οι λογαριασμοί που θα πληρώνουν σε μπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης και άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ψυχαγωγίας.